κατήγγειλε την Τουρκία, ενώ το προσχέδιο της κοινής διακήρυξης, το οποίο αποκάλυψε προλίγο ο συνάδελφος, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εάν η Τουρκία προχωρήσει, συνεχίσει τις παραβιάσεις. Πάμε κοντά του λοιπόν. Χρήστο, ο λόγος σε σένα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Εν συντομία, αν τα λόγια των Met7 μετρούν, εάν η επιρροή λόγω κυρίως του κυρίου Μακρόν είναι τέτοια που μπορεί να επηρεάσει ισορροπίες, τότε σήμερα φαίνεται να έχει γίνει ένα πολύ καλό βήμα πέτρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατήγγειλε μια πρωτοφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είπε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να αφαιθεί ένα κράτος μέλος μόνο του να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Παίρνοντας λοιπόν τη σκυτάλη από τον κύριο Αναστασιάδη, ο κύριος Μακρόν, χωρίς περιστροφές, είπε ότι αν η Τουρκία συνεχίσει αυτές τις παράνομες ενέργειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει αποφάσεις. Ξεπερνούμε πλέον το να παρακολουθεί την κατάσταση και όλα αυτά και δηλώνει ο κύριος Μακρόν ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και ο κύριος Τσίπρας μίλησε για πολύ σημαντική απόφαση που λήφθηκε σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, εάν η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από διαβουλεύσεις και διεθνές δίκαιο, να της στείλει το μήνυμα μέσα από πρακτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Να παρακολουθήσουμε ένα πάρα πολύ σχετικό απόσπασμα από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και να σας καληνυχτήσουμε από την Βαλέτα της Μάλτας. Εκφράζω για άλλη μια φορά την βαθιά ευγνωμοσύνη μου προς τους φίλους ηγέτες για την στήριξη και την αλληλεγγύη όσον αφορά τις τουρκικές προκλήσεις. Στόχος η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι μας να αξιοποιήσουν όλα τα διπλωματικά μέσα και επιρροή προκειμένου να τερματιστούν άμεσα οι έκνομες αυτές ενέργειες. Μου δόθηκε την ίδια ώρα ευκαιρία να ενημερώσω τους φίλους Προέδρους και Πρωθυπουργούς για τις τελευταίες εξέλιξεις στο κυπριακό πρόβλημα και να τους ευχαριστήσω για την διαχρονική στάση αρχών που τηρούν όσον αφορά την προσπάθεια για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση πάντα των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ και των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τα όσα συμβαίνουν στην Κυπριακή ή στην αποκλειστική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τις προκλητικές ενέργειες, θέλω να επαναλάβω την αποφασιστικότητα μας για την δημιουργία εκείνων των συνθήκων που θα μας επιτρέψουν μέσα από τον διάλογο να εξεύρουμε μια μόνιμη, βιώσιμη, όπως είπα και προηγούμενα, λειτουργική λύση. Θέλω για άλλη μια φορά, κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους για την συμπαράσταση, την αλληλεγγύη και το πνεύμα, το ευρωπαϊκό πνεύμα ενότητας που επεκράτησε κατά τις αναφορές μου στα όσα συμβαίνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι,